Εσείς τώρα μείνετε μαζί μας να δούμε ένα περίεργο τύπο. Ένα παράξενο άνθρωπο. Άκου να δεις τώρα, και αυτός ο άνθρωπος ήθελε να περάσει τα διόδια, ντε και καλά να πληρώσει. Άκου να δεις τώρα. Εκτός από το κίνημα δεν πληρώνω, υπάρχουν και μερικοί μισοπάλαβοι, χειρότεροι δηλαδή από μένα, που εκτός του ότι ήθελε να περάσει τα διόδια αυτός ο τύπος, ήθελε με αυτή την τρέλα που κουβαλάει να γίνει βουλευτής. Και παρολίγο να γίνει, είναι επιλαχών βουλευτής. Κοιτάτε τον. Θέλω να πληρώσω. Πόσο έχει, είναι δίκυκλο ή τετράτροπο? Είναι δίκυκλο. Αφού έχει τέσσερα πόδια. Τι, εσύ είσαι του δεν πληρώνω. Μα πρέπει να πληρώσουμε, δεν φοβάσαι τον νόμο να ακούσει. Μα θέλουμε να πληρώσουμε, ρε παιδιά. Εδώ τα λεφτά. Δεν έπεσε και έγινε στο παράθυρο. Θέλουμε να πληρώσουμε. Μα δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Σε αυτή την Ελλάδα ποιος πληρώνει. Ρε Αμέλια. Βλέπω ένα παιδί που μόνο διάφορο δεν μπορείς να το πεις. Να σου πω. Μπορείς εσύ να τον φέρεις αυτόν εδώ στην εκπομπή, τον ξέρεις αυτόν? Έχω δει πολλά κατά το παρελθόν, ναι, πράγματα που έχει παρουσιάσει. Έχει βγει σε διάφορες εκπομπές, βιντεάκια στο YouTube. Είμαι ανάμεσα στους 16.000 που κάνανε live. Από πού τον έφερες, κύριε Χρήστο μας? Από πού τον... Το άλογο, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσά. Ο σκηνοθέτη, μάλιστα. Πώ βρήκε το άλογο δικό με σου? Πολύ τόλμη και γοητεία. Τόλμη και γοητεία, σωστό. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν πολλά παράλογα, οπότε μη σας πειράζουν τα άλογα. Σωστό κι αυτό. Ελληνά. Δεν είναι πολιτικό ρίσκο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πολλά. Κάθε χρόνο και ομορφότερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Ναι, είχαμε αντιδούμε από πέρυσι. Ναι. Πώς ήταν αυτό, πώς σου ήρθε να το κάνεις στο μυαλό? Ήταν πολιτικό ρίσκο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί εφόσον είσαι και επιλαχών βουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες, αυτό πώς το έκανες, πώς πήρες την απόφαση? Πού μας έχει οδηγήσει η λογική σε αυτή τη χώρα? Στα παράλογα. Άρα η μόνη λύση είναι να χρησιμοποιήσεις παράλογες και τελές τεχνικές για να μας οδηγήσεις στη λογική. Με λίγα λόγια, όταν έχεις εργασιακό μεσαίωνα, όταν έχεις μια εθνική που είναι για ζώα, μην τους πειράζει αν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν και τα ζώα. Και πέρα από την πλάκα, πρέπει να γνωρίσουμε όλοι, αγαπητοί φίλοι, ότι πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται το σύμβολο του Έλληνα, που μπορεί να μην έχει φράγκο, να έχει ένα μεταφορικό μέσο, αλλά το κουστούμάκι του και η μούρη του και το φαίνεστε είναι πάνω απ' όλα. Πίσω από αυτή την κίνηση κρύβεται μια βαθιά δύναμη του πώς μπορείς να συγκλονίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να πηγαίνει στα διόδια, να κράζεις, να κλείνεις, να φωνάζεις, αλλά αυτό να του φέρνει ως αποτέλεσμα του να βγάζει ένα νόμο που αυτοί που περνάνε τα διόδια και δεν πληρώνουν, στο τέλος να έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αυξάνουν τα μέτρα. Πινακίδες είχες? Βασικά είχα ρεζέρβα, ένα μουλάρι λίγο πιο πίσω, οπότε δεν χρειαζόντουσαν. Πήρα και μια κλίση εκεί πέρα, γιατί μόλις συνελήφθην με χειροπέδες με το άλλο. Έχεις συνηθεί και άλλες φορές για τέτοιου είδους ενέργειες? Είναι σύνηθες. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να περάσει κάποια μηνύματα, τότε πρέπει να τα ρισκάρει και να τα ντύσει με τη διακύβευση και το ρίσκο της ελευθερίας του. Και αλλιώς, αυτά τα μηνύματα πού προβάλλονται? Αλλιώς ο κόσμος... Γιατί ο κόσμος δεν το έχει δει αυτό. Ο κόσμος δεν μπορεί να ακούσει. Θέλει να δει και εικόνα, θέλει να δει και πράξεις οι οποίες θα συνοδεύουν τον μπλα μπλα. Δεν αρκεί δηλαδή να πας στα δύο να φωνάξεις. Αμέλια, εσύ πού τον βλέπεις το? Για να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πέραν από αυτού, βλέπω, διάβαζα το πρωί το βιογραφικό του. Βλέπω αριστούχος πολυτεχνείου. Έχει βραβευθεί σε φεστιβάλ για τις σκηνοθετικές του καλλιτεχνικές του ικανότητες. Βλέπω ότι είναι βραβευμένος καταδρομέας. Και είσαι και έντονα πολιτικοποιημένος. Από πού πηγάζει όλη αυτή η έντονη προσωπικότητα? Είναι οικογενειακό, είναι τι είναι? Μία είναι η σπίθα, η ελληνική ψυχή, η οποία διατηρεί την πατρίδα και τη θρησκεία στις σωστές δόσεις, ώστε να μπορεί να μην
επεκτείνεται πέρα από τα όρια των συμβόλων που ο κάθε άνθρωπος θέλει να δείχνει στη γενιά του. Εμείς έχουμε ευθύνη από τη στιγμή που είμαστε τηλεοπτικά πρόσωπα, γιατί δείχνουμε τα σύμβολα της γενιάς μας. Όταν δείχνουμε λάθος σύμβολα, τότε... Γιάνγκο, τα παπούτσια που φοράς... είναι για πέταγμα. Μπορούμε να τα δούμε. Μπορούμε, ρε παιδιά. Κάτι λεφτά ο Ερμής και τα βρήκαμε έτσι. Τι είναι αυτά τώρα, ε? Αυτά είναι... Ετοιμάζεσαι να πετάξεις. Αυτά ονομάζεται... Είναι για πέταγμα ούτως ή άλλως. Αυτό ονομάζεται καταναλωτική τρομοκρατία. Νόμιζα για πέταγμα, όπως το πεις. Ναι. Ο καθένας βλέπει αυτό που αντιλαμβάνεται μέσα του. Έχει λοιπόν μια δυνατότητα αυτή η κίνηση, η οποία ονομάζεται καταναλωτική τρομοκρατία, η οποία σου λέει, άμα λοιπόν εσύ μένεις στο παπούτσι, άμα μένεις στο φαίνεσαι, άμα μένεις στην εικόνα, τότε χάνεις το focus από την ουσία. Μπορούμε να δούμε κάτι από το Γιάνγκο? Και αλήθεια, ρώτησε η Ελίνα. Πες ότι κάποιοι θέλουν να δουν, όπως είπε η Αμέλεια, ότι σε έχει δει, να δουν περισσότερα. Από αυτά τα μηνύματα που εκπέμπει, όπως είπε, με το δικό του τον τρόπο, τον ακτιβιστικό, όπως θέλετε πέστε. Πώς μπορούμε να δούμε τώρα ένα βίντεο, αλλά να δούμε τα περισσότερα, αν θέλει κάποιος να δει όλο και περισσότερα. Από την εκπομπή. Πάμε λοιπόν. Για πάμε να δούμε. Για να μπορέσεις... Γιατί θα πρέπει να είναι η Εκκλησία υπέρ του Συμφώνου Συμβίωσης? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία, έτσι, είτε το θέλεις είτε όχι, ήταν αυτή η οποία τη γλώσσα μας και το ελληνικό μας στοιχείο το διατήρησε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, και κανένας άλλος λαός 400 χρόνια μεγάλο δεν ήταν σκλαβωμένος και μεγάλο να διατηρήσει κάτι τέτοιο. Για πες μας, βρε Γιάνγκο, πού μπορεί να σε βρει όλος ο κόσμος και να σε δει, πού μας παρακολουθεί τώρα? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ένα άτομο μόνος μου. Εμείς είμαστε μια ολόκληρη ομάδα, είμαστε μια ολόκληρη παρέα, η οποία ξεκίνησε από την Πάτρα τα φοιτητικά χρόνια, δέθηκε γυρίζοντας ταινίες. Οι ταινίες αυτές, επειδή βραβεύτηκαν σε διεθνή και εγχώρια φεστιβάλ, δέσαν αυτή την ομάδα, είτε από κοινότητα, από κριτικούς, αυτά τα βραβεία. www.yagos.gr και στο YouTube το Χειροπέδες Channel, που χειροπέδες ονομάζεται. Ναι, χειροπέδες είναι το όνομα της εκπομπής. Ήρωες παιδιάς. Σου δίνει το σύμβολο ότι πρέπει να είσαι και ήρωας σε αυτή τη δύσκολη κοινωνία που ζούμε αυτή τη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσεις και την παιδική αγνότητα, να μπορείς να διατηρήσεις το ήθος, τα ιδανικά, τα οποία διατηρούν και έρχονται σε ισορροπία με όλο αυτό. Να δούμε ένα βιντεοκλιπάκι. Για πάμε. Χειροπέδο style. Μια φορά και έναν καιρό ήταν η Ελλάδα. Πολλά κιλά πολιτισμό και τόνου σε ξυπνάδα. Μα ήρθαν οι πολιτικοί, χρεώσανε τα πάντα. Ούτε ο ήλιος πια δεν είναι τσάμπα. Και πληρώνουμε ρευμανικά κινητά που μας χρεώνουνε. Φόρους μεταφορικά και δεν τελειώνουνε. Κάθε μέρα κάτι άλλο μας φορτώνουνε. Και πληρώνουμε. Κι αν πεινάω, δεν προσκυνάω. Τρόπο να βρω, θα σηκωθώ. Θα την παλέψω. Κι αν το πιστέψω, γιατί μπορώ. Θα σηκωθώ. Την κρυφή μου δύναμη να ξαναβρω, ξαναβρω. Χειροπέδο style. Χειροπέδο style. Οπ, οπ, οπ. Και μη πάνε τεμπέλη. Πως Σάββατο Παρασκευή τη βγάζω στο πετρέλι. Πιστεύουν πως χορεύουμε μονάχα τσίφτε τέλη. Πως είμαστε να ξεφραγώ αμπέλη. Και πληρώνουμε ρευμανικά κινητά που μας χρεώνουνε. Φόρους μεταφορικά και δεν τελειώνουνε. Κάθε μέρα κάτι άλλο μας φορτώνουνε. Και πληρώνουμε. Κι αν πεινάω, δεν προσκυνάω. Τρόπο να βρω, θα σηκωθώ, θα την παλέψω. Κι αν το πιστέψω, γιατί μπορώ, θα σηκωθώ. Την κρυφή μου δύναμη να ξαναδώ, ξαναδώ. Χειροπέδες style.
Αμερικανός, τα τρώνε οι πολιτικοί, πεινάει ο λαός. Πέφτω μα, θα σηκωθώ ξανά. Όσο κι αν προσπαθείς, κάτω δεν με κρατάς. Ευρωπαίδο style. Τα τρώνε οι πολιτικοί, πεινάει ο λαός, χειροπέδες, είμαστε ή είναι όλοι για δέσιμο. Και πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Ο Γιάνγκος λοιπόν με αυτόν τον τρόπο στέλνει τα δικά του τα μηνύματα σε 7 χώρες. Κατεδαφίζει σπίτια, το είδατε εκεί, στην Αμερική παίζει. Εκείνο που θέλω λοιπόν να μου πει, αν το νομίζει, είναι... Ρε παιδάκι μου, μουρλάθηκες, γιατί τα βάζεις με το ράδιο Αρβίλα, όταν από εκεί θα μπορούσες εσύ, παίζεις σε 7, σε πόσα κανάλια παίζει? Παίζει 20-30 κανάλια. Σε 20-30 κανάλια. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στα πλαίσια της εκπομπής που έχουμε, η οποία ονομάζεται Χειροπέδες, εξού και Χειροπέδες Style, εξού και το Χειροπέδες Ήρωες Παιδιά. Έχει οποία... κάνει πόσα views, μου είχες πει... Πάνω από 2 εκατομμύρια. Για πες μου όμως, έτσι δεν θα μπορούσε. Γιατί πας κόντρα στο συμφέρον σου, ρε εσύ? Λοιπόν, προφανώς η ερώτηση είναι από τη στιγμή που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε από το Ράδιο Αρβίλα, για ποιο λόγο δεν τις υποστηρίζουμε. Λοιπόν, η Ράδιο Αρβίλα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ανθεληνική προπαγάνδα. Είναι... Κάτσε, δεν το γνωρίζουμε όλοι. Όταν στη μεγάλη εβδομάδα σου έχει το Χριστό Ντυμένο Ρουβάνα, σου λέει έτοιμη. Όταν σου έχει 25 Μαρτίου σουβλάκι ο Αθανάσιος Διάκος, με αυτόν τον τρόπο χτίσει ένα πρότυπο να μην σέβεσαι κάτι που οι άλλοι σέβονται. Όταν λοιπόν τα παιδάκια την επόμενη μέρα στο σχολείο θα πάνε και θα πούνε σουβλάκι ο Αθανάσιος Διάκος και θα κορυδέψουν με αυτόν τον τρόπο, όταν θα πάνε την επόμενη μέρα τα παιδάκια και θα κορυδέψουν το Χριστό ή θα κορυδέψουν το Ιησού από την Ναζαρέτα, αυτό το πράγμα θα σου αλλοιώσει το πρότυπο το οποίο αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας έχουμε εντός εικόνα μόδα. Γιατί εσείς δεν είστε στα πλαίσια των σχολείων, δεν είστε στα πλαίσια της καθημερινότητας και βλέπετε πώς απομυθοποιείτε και ξενίζετε. Για να είστε σε μια άλλη χώρα να προσβάλλετε κάτι που σέβονται οι άλλοι όσον αφορά την πατρίδα τη θρησκεία, ο Αλλάχ δεν θα άφηνε κανέναν. Θα μπαίνανε οι Χεσμπολάχ, δεν θα αφήνανε ούτε. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος πολέμου. Δεν είναι κάζος μπέλι, όχι ως προς τους Ράδιο Αρβίλα, ως προς οποιονδήποτε. Δεν σέβεται κάτι το οποίο είναι θεμελιώδης αρχή. Και στη σάτυρα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να υπάρχει πάντα ένα πλαίσιο το οποίο να υπάρχει ανοχή στο κομμάτι της θρησκείας και στο κομμάτι, ας πούμε, της πατρίδας και να μην εκχειδοποιούνται, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Όσο πλάκα και να κάνεις, έχεις αυτή τη δυνατότητα. Ποια είναι τα σχέδια του Γιάνγκου? Φτάνουμε έτσι προς το τέλος και αφού σε ευχαριστούμε. Τα σχέδια είναι να μπορείς να διατηρηθεί αυτή η ομάδα η οποία. Από την ταινία που γυρίσαμε και πόσοι συμμετέχουν στην ομάδα? Είναι πάνω από 20-30 άτομα και είναι σε πολλές διαφορετικές χώρες όλοι, γιατί έχουν φύγει, έχει ξενιτευτεί αυτή η γενιά, έχει προδοθεί. Πόσο έχει φύγει όλο αυτό? Κοστίζει μια καλή καρδιά που το μεράκι του Έλληνα πάνω απ' όλα βάζει και θεμελιώδως. Τελειώσαμε. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν θα προλάβεις. Εντάξει, δεν την κάνω. Να πει ο Γιάνγκος τον τελευταίο μετά. Λόγο. Να πούμε ότι η ίδια παρέα έχει χτίσει και ένα μηχανισμό, ένα κόμμα στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ που λέγεται ΔΑΣΠ. Δεν ανήκω σε παράταξη. Καλό. Η οποία είναι παντελώς ανεξάρτητο και το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχει κλείσει 12 χρόνια και διαρκώς αυξάνεται. Είναι σε διαφορετικές πόλεις, στα Ταρασίνα, ΤΕΗ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη βγήκε πρώτη. Όπως βλέπετε, αυτό είχε βγει πριν 12 χρόνια. Είχες παντρέψει λοιπόν. Και προφητικά η συγκυβέρνηση του Πασόκ Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνει το όνομα το σατυρικό που είχε αυτό το κόμμα και το οποίο δείχνει ότι δεν χρειάζονται κόμματα τα πανεπιστήμια, χρειάζεται να ανεξαρτοποιηθούν, να μην είναι φυτώρια των σκλάβων αυτών που δημιουργούν 100% κάτι το οποίο οι φοιτητές δεν χρειάζονται. Μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους μόνοι τους, ανεξάρτητοι και δυνατοί, χωρίς νεολαίες από αγκυλώσεις. Και εσείς και εγώ φτάνουμε.
εάν κάνουμε αυτό που πιστεύουμε, αυτό που ξέρουμε ότι χρειάζεται αυτή την ώρα η πατρίδα, η οικογένειά μας. Μένει λοιπόν σε σένα και σε μένα να κάνουμε αυτό που τα λεφτά τελειώσανε, μείνανε μόνο οι αρχές μας και όταν τις διατηρήσουμε, όπως στην Τουρκοκρατία τα 400 χρόνια Σελβάς η Εκκλησία τα διατήρησε και μπορέσαμε όλοι μαζί ενωμένοι να συντηρήσουμε και τη γλώσσα και τα πιστεύω μας. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε Γιάνκο, τώρα, ευχαριστούμε. Κρίσεις, η νεολαία είναι καλή εδώ επιτυχία. Και η θυμωμένη και προδομένη γενιά θα στηρίξει μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος και φαιάς ουσίας όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα και ο Έλληνας έχει πολύ πιο βαθιά ψυχή από τις πληγές του.